It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και έχουμε κοντά μας τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Ζωολογικού Πάρκου, τον κύριο Λεσουέρ. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Εμείς κάναμε μια εξερεύνηση του χώρου και είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα θέλετε να μας μιλήσετε και να μας πείτε για το ποια χρονολογία άνοιξε τις πύλες στο Ζωολογικό Πάρκο? Ανοίξαμε 16 Μάη του 2000, δηλαδή φέτος κλείνουμε ακριβώς 11 χρόνια λειτουργίας, σε δύο εβδομάδες από τώρα. Είμαστε σήμερα το μοναδικό Ζωολογικό Πάρκο στην Ελλάδα. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το έργο που θεωρούμε ότι είναι ξεχωριστό, μοναδικό, προσφέρει έτσι μια μέρα διασκέδαση, επιμόρφωση γνώσεων, ευαισθητοποίησεως μοναδική για την περιοχή της Αθήνας και για όλη την Ελλάδα. Θέλω να μας πείτε ποια ζώα φιλοξενείτε και ποια είναι τα πιο σπάνια. Φιλοξενούμε στο πάρκο περίπου 2.200 ζώα, δηλαδή είναι το συνολικό πληθυσμό των ζώων που έχουμε εδώ, από περίπου 390 είδη. Τα πιο σπάνια είναι μια αντιλόπη που λέγεται όριξ, από την Βόρεια Αφρική, έχει εξαφανιστεί από τη φύση, εξοντώθηκε τη δεκαετία του 60, αλλά χάρη στον συλλογών, δηλαδή σε κάποιο πληθυσμό που υπάρχουν σε ζωολογικά πάρκα, έγινε επανένταξη του είδους. Είναι όμως πάρα πολύ σπάνια. Επίσης έχουμε κάποια είδη πουλιών που είναι πάρα πολύ σπάνια, όπως το μάινα του Rothschild, το ίβις του Waldrap και διάφορα άλλα. Θέλω να σας ρωτήσω πόση επισκεψιμότητα έχουμε το χρόνο. Το 2010 μας επισκέφτηκαν 330.000 επισκέπτες, δηλαδή κόψαμε 330.000 εισιτήρια. Εκτός από αυτά τα άτομα που πληρώσαν εισιτήριο, προσφέραμε δωρεάν είσοδο σε άλλα 15.000 άτομα από ευπαθείς ομάδες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ορφανοτροφία και το καθεξής, κάποια ιδρύματα. Υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα? Έχουμε ένα εκπαιδευτικό κέντρο, εκπονούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, για μικρές τάξεις και για πιο μεγάλες τάξεις. Και έχουμε ακόμα και προγράμματα για τυφλούς που έχουν τη δυνατότητα να αγγίζουν κάποια ζώα και να ακούνε και να γνωρίζουν για πρώτη φορά από την ύφη. Και διάφορα. Και για τη φροντίδα των ζώων, τι προγράμματα παρέχει το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο? Για τη φροντίδα των ζώων ασχολούνται 28 άτομα. Από τα οποία τα μισά, αν όχι παραπάνω, έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά έχουν κάνει τεχνική σχολή σχετική με το είδος. Υπάρχουν κάποιοι ξένοι από την κοινή αγορά που δουλεύουν εδώ. Έχουμε μόνιμο κτηνίατρο. Υπάρχει ένα πλήρης αναλυτικό πρόγραμμα διατροφής για κάθε είδος ζώο που υπάρχει μέσα στο πάρκο και προληπτική ιατρική, καθημερινή φροντίδα. Ειδικά αυτήν την εποχή μας αρέσει πολύ, διότι έχουμε γέννες, πολλά πουλιά ξεκινάνε, κάνουν φωλιές, κάνουμε εμπλουτισμό του περιβάλλοντας των ζώων, δηλαδή έχουμε έτσι μία
τέτοια εποχή, έτσι, μια πολύ πιο πλούσια, το αντικείμενο της εργασίας των φροντιστών των ζώων είναι πολύ πιο πλούσιο από ότι είναι το χειμώνα, που τα πράγματα είναι πολύ πιο ήσυχα. Σε κάθε περίπτωση όμως μοιράζουμε 1,5 τόνους διατροφή ημερήσιως σε όλα αυτά τα ζώα. Περίπου μεγάλο ποσοστό. 550 τόνους το χρόνο. And it takes some mold to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. La 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 la, it's wonderful. La 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 la, full circle. La 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 la, it's wonderful. La 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 la, it is. Οι επόμενοι στόχοι σας ποιοι είναι? Επόμενοι στόχοι, καταρχάς, συνέχεια βελτιώνεται το πάρκο, αλλάζουμε τους χώρους, κάνουμε καλύτερους χώρους, κάποια ζώα φεύγουν, άλλοι έρχονται. Αλλά νομίζω το επόμενο, το πιο σημαντικό, είναι η Δίνοσαυρόπολης. Ανοίγει τον Οκτώβρη. Είναι ένα μουσείο της εξελίξεως των ειδών με την έμφαση στους δεινοσαύρους. Δηλαδή ξεκινάμε από την γέννηση του κόσμου και φτάνουμε μέχρι και την εποχή των παγετώνων. Με έμφαση στους δεινοσαύρους, γιατί στην εξέλιξη των ειδών είναι μια οικογένεια ζώων που εντυπωσιάζει όλο τον κόσμο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Mountain. La la la.